Ναι, το παρόν νομοσχέδιο επικαλείται μια σειρά εκτάκτων αναγκών. Για μας έκτακτες δεν είναι οι ανάγκες που επικαλείστε για να παγιώσετε την πολιτική των μετακινήσεων, την εντατικοποίηση, την εργασιακή ομοιρία, την αξιοποίηση ιδιωτών γιατρών και συνταξιούχων αντί για προσλήψεις μόνιμων γιατρών. Οι ρυθμίσεις που προτείνονται όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν τα εκρηκτικά προβλήματα, αλλά είναι συστατικά στοιχεία της πολιτικής της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης, της ιδιωτικοποίησης, της εμπορευματοποίησης της υγείας, εμείς σαν ΟΕΝΓΕ λέμε, της συνειδητής πολιτικής της πλήρους εγκατάλειψης του ΕΣΥ και της προκλητικής πρημοδότησης των επιχειρηματικών συμφερόντων στον κλάδο της υγείας. Πιο συγκεκριμένα, για το άρθρο 5, για ακόμα μία φορά παρατείνεται η δυνατότητα υπέρβασης του 48ωρου. Εμείς είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τον νόμο το συγκεκριμένο, γιατί στον πυρήνα του βρίσκεται η κατάργηση του σταθερού ημερήσιου εργάσιμου χρόνου. Όμως ούτε καν αυτός ο νόμος εφαρμόζεται à la carte. Γιατί η παράγραφος 3 του άρθρου δεν έχει μόνο την περίπτωση Γ, αλλά έχει και τις περιπτώσεις Α και Β, που ορίζουν πρώτον ότι η εβδομαδιαία εργασία με τις εφημερίες σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 60 ώρες και μόνο εφόσον ο γιατρός δίνει ειδική έγγραφη συνένεση. Προβλέπει επίσης ότι οι διοικητές των νοσοκομείων και των ΥΠΕ πρέπει να τηρούν ένα σχετικό αρχείο. Σε πόσα νοσοκομεία ή ΥΠΕ υπάρχουν αυτά τα αρχεία, η απάντηση είναι σε κανένα. Όπως επίσης και η συνένεση των γιατρών, οργιάζουν οι εκβιασμοί, οι απειλές και τα εντέλεσθε. Ο μοναδικός μόνιμος χειρουργός στο νοσοκομείο της Ήρου, το οποίο καλύπτει. Λίγο το μικρόφωνο πιο μακριά από το στόμα. Ναι, ναι. Το οποίο καλύπτει όλες τις Κυκλάδες, ο οποίος πρόσφατα έχει υποβληθεί σε φαρύ χειρουργείο, εξαναγκάζεται σε 15 εφημερίες το μήνα και εξωθείται σε παραίτηση για να προστατεύσει την υγεία του. Η εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας δεν εξασφαλίζεται με κατάκοπους γιατρούς. Για να μην δουλεύουμε πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα από 1η-1η του 24, που είναι και η ισχύς του άρθρου, πρέπει να γίνουν χιλιάδες προσλήψεις μόνιμων γιατρών με κατεπήγουσες διαδικασίες, πράγμα αμφίβολο. Σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, βεβαίως να πληρωθούν οι συνάδελφοι τα 800 και τα 1.800 ευρώ. Ωστόσο, να πούμε πάλι το εξής, και εδώ ο νόμος δεν τηρείται, γιατί οι συνάδελφοι μετακινούνται με εκβιασμούς και απειλές με εντέλεσθε και όχι με αίτησή τους, όπως προβλέπει ο νόμος 5015 του 23. Είναι μέρος, ωστόσο, αυτά τα χρήματα της κλοπής των μισθών από τις περικοπές που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια στους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών και που πρέπει να τα δώσετε σε όλους τους γιατρούς. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε δικαιωθεί οριστικά, υπενθυμίζουμε, στέαριο πάγο. Επιπλέον καλύπτονται κάποιες ανάγκες σε ένα νοσοκομείο και δημιουργούνται έκτακτες ανάγκες στο νοσοκομείο προέλευσης. Τέλος, για την ενιαία λίστα χειρουργείου, η κατάρτισή της με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια, το πολύ πολύ να εξασφαλίσει την ισοτιμία στις πολύμινες πολύχρονες αναμονές, δεν αντιμετωπίζει τις ελλείψεις σε αναισθησιολόγους, σε χειρουργούς, σε γιατρούς μεθ, σε νοσηλευτές για να λειτουργήσουν περισσότερα χειρουργικά κρεβάτια. Παραδείγματος χάρη, πώς θα λύσει η ενιαία λίστα το πρόβλημα στο Βενιζέλιο νοσοκομείο της Κρήτης, στο οποίο εδώ και ένα μήνα λειτουργούν μόνο δύο χειρουργικές αίθουσες και τα χειρουργεία έχουν μειωθεί κατά 80%. Είναι σαν να λέτε ότι για τις αναμονές ευθύνονται οι γιατροί, γιατί θέλουν φακελάκι, γρηγορόσημο, κομψά. Αυτούς εμείς τους γιατρούς που εκβιάζουν τους ασθενείς την ώρα της ανάγκης τους θεωρούμε ξένο σώμα. Δεν έχουμε σχέση με αυτό το σάπιο κομμάτι. Όμως εσείς το γρηγορόσημο το νομιμοποιήσατε με τον νόμο της Γκάγκα, το οποίο σας ζητάμε να τον καταργήσετε. Γιατί με βάση τον νόμο, όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώνει, θα χειρουργείται πιο γρήγορα στα απογευματινά. Και όσο ανήθικο είναι το φακελάκι, άλλο τόσο ανήθικο είναι και αυτό, και ας είναι νόμιμο. Τελειώνοντας, οι ρυθμίσεις που προτείνεται είναι η αιτία και όχι η λύση της άθλιας κατάστασης που έχει διαμορφωθεί. Λύση είναι οι προτάσεις που σας έχουμε καταθέσει στο αναλυτικό υπόμνημα της Ομοσπονδίας και για το οποίο περιμένουμε να ορίσετε συνάντηση για να το συζητήσουμε. Έτσι μόνο θα αντιστραφεί η πορεία κατάρρευσης και η αιμορραγία αξιόλογου επιστημονικού δυναμικού από το ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα και στο εξωτερικό εξαιτίας των καθυλωμένων μισθών, του ωραρίου και της επιστημονικής μας απαξίωσης. Ευχαριστώ.